Στην Ελλάδα βρίσκεται ο εγγονός του διάσημου ωκεανογράφου Ζακ-Ιβ Κουστό Φαμπιάν, που ακολουθεί τα βήματα του καταξιωμένου παππού του. Στόχος του, η δημιουργία πολλαπλών ερευνητικών προγραμμάτων στο ιδανικό για κάτι τέτοιο υποθαλάσσιο ελληνικό περιβάλλον. 1977. Είναι η ιστορική στιγμή που η διασωθήσα του ναυαγίου του Βρετανικού που βυθίστηκε το 1916 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καταδύεται με το βαθυσκάφος για να δει την καμπίνα που διέμενε ως νοσοκόμα στο πλωτό νοσοκομείο. Ο άνθρωπος που χαιρετά την 80χρονη τότε Σίλα Μακμπεθ Μίτσελ είναι ο Ζακ-Ιβ Κουστό, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον κόσμο των θαλασσών και των ωκεανών και που τη διετία 1975-77 είχε αναλάβει να κάνει έρευνες στο Αιγαίο καλεσμένος από την ελληνική κυβέρνηση. Το σπάνιο αυτό ιστορικό υλικό παραδόθηκε στον εγγονό του, Φαμπιάν, επίσης ωκεανογράφο και ερευνητή, από την Υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά. 40 years ago, from 75, it's a black and white movie for Britannica and for Antikythera. Η συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού και του Φαμπιάν Κουστό, επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ocean Learning Center, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών του για τις δυνατότητες δημιουργίας υποθαλάσσιων ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Il y a eu une très longue histoire entre la famille et la Grèce, une histoire romantique, entre la Calypso qui appartenait à Grèce, qui est devenu le bateau d'expédition pendant 50 ans. Donc c'est très logique qu'on revienne en Grèce. Un pays de beauté, de culture et pour le futur des océans pour pouvoir travailler ensemble, travailler sur plusieurs programmes. Συζητήσαμε για αυτή την πιθανή συνεργασία. Είναι η πρώτη συζήτηση που έγινε και νομίζω ότι ειδικά για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα για την έρευνα του θαλάσσιου αυτού εγχειρήματος, η πατρίδα μας είναι ιδανική. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι δυνατότητες συνεργασίας σε πεδία που αφορούν την προβολή του ελληνικού θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού στο εξωτερικό.